Ο Σάκης Ρουβάς ήταν καλεσμένος χθες το βράδυ της Εύας Αντωνοπούλου και μεταξύ άλλων μίλησε και για πολιτική. Κάποια στιγμή είχα πει στην Κάτια ότι θα κάνουμε 5 παιδιά. Βεβαίως γελάγαμε και οι δύο τότε. Όταν και... πρώτο γνωριστήκατε. Ναι. Εκείνη δεν πίστευε καν ότι θα κάνει παιδιά. Τώρα έχοντας 4, καταλαβαίνω ότι όλα είναι πιθανά. Αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι τώρα θα μπει μια τελεία. Πώς είναι με ένα τέταρτο παιδί στο σπίτι, λίγος ύπνος? Ναι, ο ύπνος είναι λίγος, είναι αλήθεια, κυρίως για την Κάτια. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι πολύ όμορφα γιατί είναι συγκλονιστικό να βλέπει κανείς τα μικρά παιδάκια, τα υπόλοιπα, δηλαδή την Αναστασία που είναι 7,5, τον Αλέξανδρο, την Αριάδνη, να βλέπει να φροντίζουν το μικρό τους αδελφό και να αδειμονούν, να τον πάρουν στην αγκαλιά τους, να τον ταΐσουν. Όλα τα παιδιά από Αλφα, Αναστάσιος, εσύ, Εκατερίνη, η Κάτια. Ναι, είναι αλήθεια. Υπάρχει κάποια αγάπη, κάποιο γούρι, κάποιο... Τι γίνεται με το... Όχι, νομίζω ξεκίνησε έτσι και μας άρεσε. Και είναι και... Μ' αρέσει το Αλφα, είναι το πρώτο γράμμα της αλφαβήτου και... Δεν ξέρω, είναι εύηχο, μ' άρεσε. Άρα και το τέταρτο από Αλφα. Πιστεύω πως ναι. Έχετε καταλήξει όνομα, είναι νωρίς. Όχι, ναι, είναι νωρίς ακόμη. Την κρίση εσύ πώς τη βιώνεις, δηλαδή οικονομικά έχεις πληγία? Ναι, σε αυτό που μου αναλογεί βεβαίως. Γιατί δεν είμαστε όλοι στην ίδια οικονομική κατάσταση. Εκείνο το βράδυ μετά την ανακοίνωση για το δημοψήφισμα, δεν κοιμήθηκα καλά και ξύπνησα πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Και αισθάνθηκα μια τεράστια ανάγκη να εκφράσω την άποψή μου. Πρώτα ψάχνω να βρω τι λάθη έχω κάνει εγώ και μετά προσπαθώ να ρίξω το φταίξιμο της δικής μου ζωής, της δικής μου κατάστασης στους γύρω μου. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να αναλογιστούμε, να σκεφτούμε πολύ καλά τι είναι αυτό που θέλουμε στη ζωή μας. Σε ποια χώρα θέλουμε να ζούμε. Τι είδους χώρα θέλουμε να είναι αυτή στην οποία ζούμε. Εγώ θέλω μια πατρίδα για την οποία θα είμαι υπερήφανος. Θέλω μια πατρίδα η οποία θα φροντίζει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Θέλω μια πατρίδα η οποία θα δίνει ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες της. Θέλω μια πατρίδα η οποία θα είναι πρωταθλητής ανάμεσα στις άλλες πατρίδες, στις άλλες χώρες. Η κυβέρνηση είναι αποτέλεσμα της δικής μας ψήφου ή μη ψήφου. Αυτό θέλω να είναι τελείως ξεκάθαρο. Εμείς έχουμε φέρει με τη δική μας ψήφο την Ελλάδα εδώ που βρίσκεται. Θα σκεφτόσουν ποτέ να ασχοληθείς με την πολιτική, έστω και μακροχρόνια, αυτό που μακροπρόθεσμα? Κάνω αυτή τη στιγμή είναι πολιτική. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι υπέρ των επαγγελματιών πολιτικών. Και οι πολιτικοί μας πρέπει να περνάνε πάρα πολύ άσχημα ψυχολογικά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και αν είχαν λιγότερα ψυχολογικά προβλήματα, θα ίσως να ήταν και καλύτερα τα πράγματα. Μάλιστα.